Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα έχω ένα πολύ ιδιαίτερο γκατζετάκι. Μάλλον θα μπορούσα να το πω και γκατζετάκι, γιατί έχω ένα iPhone που είναι για να κρεμαστεί στον τοίχο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να τσεκάρουμε κατευθείαν το πακέτο που έχω στα χέρια μου, να δούμε εδώ πέρα τι συμβαίνει. Και θα ξεκινήσουμε με το λογότυπο και με την εταιρεία που μου έστειλε αυτό το πακέτο, που είναι η X-Reart. Στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω από το brand που έχουν, είναι επαναχρησιμοποίηση της τέχνης. Οπότε για να δούμε τι βρίσκεται εδώ μέσα. Να το ανοίξουμε λοιπόν. Έχουμε και εδώ πάλι το ίδιο με το λογότυπο της εταιρείας. Θα το αφήσουμε στην άκρη αυτό. Έχουμε μία προστατευτική εδώ πέρα μεμβράνη, ένα φελιζόλ. Και αυτό που βλέπουμε εδώ πιο μέσα, κάτσε να το βγάλω βασικά τελείως από εδώ, το προστατευτικό που έχει. Και αυτό εδώ πέρα τώρα είναι το κάδρο μας. Αυτό εδώ είναι το iPhone που μπορώ να το κρεμάσω στον τοίχο. Από ό,τι βλέπετε μάλιστα, το συγκεκριμένο είναι το iPhone της πρώτης γενιάς. Είναι το 2G, το πρώτο iPhone που βγήκε. Και μιλάμε τώρα για μία διασκόρπιση που έχει γίνει πάνω σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Και έχουμε ακριβώς το τι εξάρτημα είναι το καθένα και τι κάνει το καθένα. Για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπουμε την πλακέτα και μας γράφει κάποιες έτσι πληροφορίες από κάτω. Βλέπουμε το σιρταράκι για τη SIM, κάποτε που χρειαζόταν να βάλουμε ολόκληρη τη SIM και όχι αυτές τις nano, τις κάμερες, τα μοτεράκια για τις δονήσεις. Γενικότερα, όλα τα εξαρτήματα που έχει τα έχουν σκορπίσει πάνω σε αυτόν τον πολύ ωραίο έτσι πίνακα και έχουν γράψει ακριβώς τι είναι το καθένα. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο διακοσμητικό, ναι, δεν θα το έλεγα γκατζετάκι. Μπαίνει σε αυτό το μαύρο πλαίσιο, οι διαστάσεις που έχει είναι 33x33 εκατοστά και δεν υπάρχει μόνο το iPhone της πρώτης γενιάς που έχω εγώ στα χέρια μου. Υπάρχει και το iPhone 4, υπάρχει Apple Watch, υπάρχει Game Boy και μάλιστα έτσι το παλιότερο Game Boy. Οπότε έχει διάφορες επιλογές και σε διάφορα κόστη. Από πίσω, εντάξει, από πίσω τώρα δεν έχω και τίποτα να δείξω. Γίνεται να το ανοίξουμε και μάλιστα έχει και διάφορα DIY kit. Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε μόνο το χαρτί που έχει μέσα, που είναι σημειωμένα τα κάθε πράγματα, και αν έχουμε εμείς, για παράδειγμα, ένα παλιό iPhone, μπορούμε να το λύσουμε και να το κολλήσουμε πάνω και να φτιάξουμε το δικό μας κάδρο. Αν τσεκάρουμε βέβαια λίγο πιο κοντά, βλέπουμε ότι έχει κάποια σημαδάκια πάνω, είναι η πλάτη του κινητού. Ναι, έχει πάρει μεταχειρισμένα κομμάτια, το γράφει και στο site τους. Είναι ένα μεταχειρισμένο τηλέφωνο που δεν νομίζω να δουλεύει κιόλας από την αλήθεια. Δηλαδή, αν το συναρμολογήσουμε, ας πούμε ότι μπορούμε να το συναρμολογήσουμε πάλι, δεν νομίζω ότι πρόκειται να ανάψει. Λογικά το έχουν βρει από κάπου ότι δεν λειτουργούσε και το αποσυναρμολογήσανε και το βάλανε εδώ μέσα σε αυτό το πολύ ωραίο κάδρο. Σίγουρα είναι ένα ιδιαίτερο διακοσμητικό, σε πολλούς θα αρέσει. Βέβαια, η τιμή είναι λίγο τσιμπημένη. Αν θυμάμαι καλά, το συγκεκριμένο κάνει 280 ευρώ. Οπότε δεν μιλάμε για κάτι οικονομικό και σίγουρα δεν είναι για όλους. Αν έχετε κανένα φίλο iPhone-άκια, σίγουρα ένα τέτοιο δώρο θα το εκτιμήσει πάρα μα πάρα πολύ. Βέβαια, το iPhone 4, αν θυμάμαι σωστά, έπαιζε στα μισά χρήματα από αυτό, που είναι μια πολύ πιο οικονομική λύση, γιατί να βρεις ένα iPhone, να κάτσεις να το φτιάξεις και όλο αυτό, είναι κάτι πιο λογικό. Τώρα, αυτό εδώ τα 280 ευρώ, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα τα έδινα. Υπάρχει, όπως είπα, και το Game Boy, οπότε μπορείτε να τσεκάρετε και άλλες επιλογές και να πάρετε κάτι που αρέσει σε εσάς. Νομίζω δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα ακόμα. Ένα ωραίο διακοσμητικό, link θα έχω από κάτω και νομίζω θα είναι από τα πρώτα διακοσμητικά που θα μπουν στο καινούριο στούντιο. Αν δεν ξέρεις για το καινούριο στούντιο, λογικά αν δεν το έχω ξεχάσει, θα έχω κάποιο link κάτω στην περιγραφή να πας να το τσεκάρεις. Πέρα από το νέο στούντιο στην περιγραφή και πέρα από το iPhone εδώ πέρα από την X-Reart, τι άλλο θα βρείτε από κάτω? Θα βρείτε δικά μου social media, ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί ανεβάζω έξτρα υλικό. Κουμπί συμμετοχής που αν το πατήσετε στηρίζετε πάρα μα πάρα πολύ την όλη προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το κανάλι. Και τέλος, θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο. Τα iPhone πιστεύετε αξίζει να τα έχουμε στα χέρια μας ή να τα κρεμάμε στον τοίχο? Θέλω να δω τι θα γίνει από κάτω στα σχόλια. Θέλω να δω λίγο χαμό και θα το στείλω και αυτό το βίντεο στον Κώστα. Ξέρεις εσύ Κώστα, θα το δεις και θέλω να δω να μου γράφει σχόλιο από κάτω. Αυτά λοιπόν για σήμερα, να περνάτε καλά και γεια σας.